παιδιά, καλώς ορίσατε σε καινούριο βίντεο στο Κωστάκης Gaming. Ελάτε, παραδεχτείτε το. Το intro αυτό το βίντεο σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Εξελιζόμαστε σιγά σιγά. Πλέον όπως μπορείτε να δείτε δεν παίζω με τη τιμονιέρα γιατί η τιμονιέρα θέλει λίγη ώρα λίγο για να την βάλεις, για να την χρησιμοποιήσεις και αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό, να παίξω με χειριστήριο του PlayStation 3. Λοιπόν, στο τελευταίο part είχαμε μείνει με αυτό εδώ το πανέμορφο Golf 4 του 2003. Όπως βλέπετε έχω κάνει κάποιες μικροαλλαγές, το έχω βάλει ένα μεγαλύτερο turbo, το έχω βάλει carbon capo και του έχω βάλει και φημέ. Το σημερινό το βίντεο έδωσε την ιδέα ένας φίλος του καναλιού. Ωραία φίλε, είναι απλά. Το σημερινό βίντεο την έδωσε την ιδέα ένας φίλος του καναλιού και είπε να φτιάξουμε το Golf 3, δηλαδή το Golf Mi K3. Ωραία φίλε, πυροβολάει το εργαλείο. Ας το κάνουμε μια βότα λίγο το golf. Ότι φίλε πυροβολάει αυτό το αμάξι. Είναι απλά μαγευτικό ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε κάποια λεφτά στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε το Golf Mi K3. Εδώ είμαστε, Mi K3. Λέει, είναι ωραίο το αμάξι. Και το αμάξι να φανταστείτε κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, σκέφτομαι να το πάρουμε σε αυτό εδώ το ωραίο το μπλε 25.000. Οκ, αγορά αυτοκινήτου. Για να δούμε λίγο καπό. Ένα VR6 2,8 λίτρα. Παιδιά, είναι απλά πανέμορφο το εσωτερικό στο μηχανοστάσιο. Για να δούμε και το port bagage του. Εντάξει, σχετικά μεγάλο είναι. Δεν λέω, είναι σχετικά μεγάλο. Πάμε και στο, πάμε τώρα και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κλείνουμε και την πόρτα. Εντάξει, ηλεκτρικά παράθυρα, ωραίο εσωτερικό, δεν λέω. Ένα πολύ καλό golf έχω να πω. Και στο μπλε νομίζω του ταιριάζει απόλυτα. Ήρθε η ώρα για να το φτιάξουμε και για να δούμε λίγο στη μετατροπή τι έχει στον κινητήρα. Έχει τον 1,6, αλλά εμείς θα μείνουμε με το 2,8. Λέω να το αφήσουμε μπρος το κινητό και να το βάλουμε turbo. Να το κάνουμε turbo. Και ήρθε η ώρα να το τουμπανιάσουμε. Ωραία. Πάμε τώρα και στα φρένα. Ωραία. Αυτό νομίζω είναι για αγώνες αν δεν κάνω λάθος. Για αγώνες. Θα το κάνουμε και full ελαφρύ. Roll cage δεν θα το βάλω. Το κάνουμε και full ελαφρύ. Θα το βάλουμε sport. Να έχει 6 ταχύτητες. Για κόντρες, sport, αγώνες. Stock. Αυτό νομίζω είναι για sport αμάξι. Για κόντρες. Αυτό νομίζω είναι για sport. Για sport παρδένουμε το λάστιχο πολύ μπροστά και λίγο πίσω. Και τώρα θα βρούμε, και τώρα θα βρούμε πανέμορφες ζάντες. Θα βάλω αυτήν εδώ τη ζάντα. Δεν ξέρω. Μου ταιριάζει. Θα κάνουμε και εδώ το λάστιχο. Θα βάλουμε 17 άρες μπροστά πίσω. Να απλώσουμε και λίγο εδώ τις ζάντες. Και τώρα για να φτιάξουμε λίγο το εξωτερικό, αν και δεν έχει και πολλά πράγματα είναι η αλήθεια. Κάτι που με στεναχωρεί είναι η αλήθεια. Μπροστά ας βάλουμε αυτό και πίσω ας αφήσουμε τώρα το μαμίσιο. Βάλε αυτό. Και από τα 174 άλογα πήγαμε στα 571 άλογα. Κατηγορία Α 800. Κουμποσέτα. Και πάμε λίγο να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα. Να κάνουμε μια ωραία βαφή. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ. Εννοείται. Φιμέ. Λέω να μην το πειράξω. Ούτε τη ζάντα λέω να πειράξω κάτι. Αλλά θα πειράξω το καπό. Λέω να βάλω carbon. Αυτό εδώ το carbon. Και μόλις φτιάξαμε το golf Mi K3. Ωρε φίλε, είναι απλά όμορφο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε και τώρα μία να τα ακούσουμε. Παναγία μου σκοτώνει. Παναγία μου! Πάμε να το δοκιμάσουμε μία σε ένα drag race. Αν και μου φαίνεται βαρύ. Δεν ξέρω γιατί, μου φαίνεται λίγο βαρύ εμένα. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Τώρα φταίει το χειριστήριο. Μπορεί και να φταίει το χειριστήριο. Μάλλον. Ας ξεκινήσουμε.
Okay. Πρώτος, καλό αυτό είναι. Το καλό ξέρετε τι είναι, είναι ότι μόλις ξεκινάει, πυροβολάει κατευθείαν. Τι εννοώ? Ωρε φίλε, και μπαίνει και καλά στη στροφή. Παιδιά, νομίζω ότι φτιάξαμε το καλύτερο Golf Mika 3 πιο πολύ σε στροφή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου μπαίνει πάρα πολύ καλά στη στροφή, ρε φίλε. Ήθελα drift, αλλά μετά θυμήθηκα πως είναι μπρος το κίνητο. Είμαι κι εγώ χαζός. Που πας ρε μπάρμπα με το σκαραβέο ρε φίλε? Που πας ρε? Ωρε φίλε, το λυπάμαι τα μάξι. Πρέπει να το παραδεχτούμε, το έχουμε κάνει πάρα πολύ καλό. Πάμε μία να τα ακούσουμε λίγο και με full. Να τα ακούσουμε και μία από μέσα. Αυτό ήτανε παιδιά το βίντεο, ελπίζουμε πάρα μα πάρα πολύ να σας άρεσε, και άμα σας άρεσε φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, να μου πείτε την γνώμη σας, να μου πείτε ποιο άλλο αμάξι θέλετε να φτιάξω εδώ στο επόμενο βίντεο, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Forza Horizon 5 βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους!